Καλησπέρα, Κωνσταντίνος Κουτσούκος, είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ερνατία Οδός ΑΕ. Πείτε μας για τη σημερινή συνάντηση και γενικά για το χρονοδιάγραμμα αυτού του μεγάλου έργου. Ναι, σήμερα είχαμε την ένατη συνάντηση με την τουρκική αντιπροσωπεία από το Υπουργείο Υποδομών δηλαδή της Τουρκίας και το Υπουργείο Υποδομών της Ελλάδος. Εμείς εδώ ως εκπρόσωποι και του Υπουργείου Υποδομών στην Εγνατία Οδό ΑΕ σχεδιάζουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια, αλλά ειδικά τα τελευταία 3-4 χρόνια με πολύ εντατικούς ρυθμούς, το εμβληματικό αυτό έργο της νέας γέφυρας στα σύνορα με την Τουρκία, στον Εύρο, η οποία θα είναι η νέα γέφυρα πλέον, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες και θα διευκολύνει προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, στις μεταφορές όχι μόνο των δύο χωρών, αλλά και τις μεταφορές όλες από Ασία μέχρι και Ευρώπη και αντίστροφα. Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες? Οι εργασίες που έχουμε σήμερα στην ένατη αυτή συνάντησή μας αφορούν το κομμάτι του σχεδιασμού. Βρισκόμαστε δηλαδή στην ολοκλήρωση και στην οριστικοποίηση της οριστικής μελέτης της γέφυρας, η οποία θα παραδοθεί ως μελέτη. Οι ημερομηνίες που έχουμε και σήμερα που συζητήθηκαν είναι στο τέλος Ιουνίου και από εκεί και μετά πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα βήματα της δημοπράτησης του έργου και από την τουρκική και από την ελληνική πλευρά. Άρα ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου και με το καλό πότε θα λειτουργήσει. Ευελπιστούμε ότι μετά την παράδοση της μελέτης που θα γίνει στα τέλη Ιουνίου, ότι τα τεύχη δημοπράτησης για τις κατασκευές θα είναι έτοιμα μέσα στο επόμενο εξάμηνο, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό της κατασκευής της γέφυρας. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή η γέφυρα είναι πραγματικά ένα σημαντικό έργο, είναι ένας ειδικός τύπος καλωδιωτής γέφυρας. Έχει ένα συνολικό μήκος 800 μέτρων και ίσως είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι, ξέρετε, τέτοιου είδους έργα, ειδικά όταν γίνονται μέσα από διαδικασίες και μέσα από δύο χώρες οι οποίες και η κάθε μία έχει τους δικούς της κανόνες, προφανώς υπάρχουν και όλα αυτά τα θέματα διαφορών ακόμη και στη γλώσσα, είναι διαδικασίες οι οποίες είναι δύσκολες και απαιτούν μεγάλη συνεργασία και από τις δύο πλευρές. Είναι ζεστή η τουρκική πλευρά? Η τουρκική πλευρά είναι πάρα πολύ ένθερμοι υποστηρικτές αυτού του έργου. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια προσπάθεια γενικότερα αυτή η οποία πηγαίνει σε αρκετά χρόνια πιο πριν. Για κάποιο διάστημα η τουρκική πλευρά δεν ήταν τόσο ένας, ας το πούμε έτσι, ένθερμος υποστηρικτής. Τα τελευταία 3-4 χρόνια η Εγνατία Οδός και η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργείου Υποδομών έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα σε αυτό και ευτυχώς βρήκαμε και από την τουρκική πλευρά, θα έλεγα, την ίδια, στο πούμε έτσι, θέρμη και ίσως και περισσότερη. Ακόμη και σήμερα με ρωτούσαν η τουρκική πλευρά ότι, και μου έλεγαν πόσο ενθουσιασμένοι είναι με το project αυτό και πόσο θέλουν γρήγορα να προχωρήσουν στην κατασκευή.